ανέμελος το πρωί, πολύ ανέμελος όμως και ανέθελος, ξεφυλίζω το περιοδικό μόδας Votre Botte. Πώς ξεφυλίζω, πέφτω πάνω στον Απόστολο Γλέτσο. Ωραίο περιοδικό. Πάρα πολύ ωραίο περιοδικό, αλλά και έχει μια έμφαση στη μόδα. Ποιος είναι ο εκδότης του Votre Botte? Θα σου πω πώς είναι, περίμενε, γιατί. Ψάξαμε να ρωτήσω. Είναι από τα λίγα περιοδικά μόδας που έχουν. Και κρατάνε πάρα πολλά χρόνια. Παραμείνει, βεβαίως. Χρήστος Τριαντόπουλος. Και η διευθύντρια είναι η κυρία Μαρία Καλημασιά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μία από τις συνεργάτητες, λοιπόν, η Χριστιανά Σταματέλου, πολύ παλιά δημοσιογράφος, έχει περάσει και από την ΕΡΤ, έχει κάνει μια πολύ ωραία συνέντευξη στον Απόστολο Γλέτσο. Η αλήθεια είναι ότι σήκωσα λίγο τα χέρια ψηλά. Γιατί είναι ένας άνθρωπος, μίλησε για τις εμπειρίες του, τις σεξουαλικές στην τηλεόραση στον Πέτρο Κωστόπουλο, αλλά επανέρχεται. Και μπορώ να πω ότι δίνει και λεπτομέρειες, οι οποίες ελαφρώς μπορεί και να. Δώσ' μου λίγο κατευθείαν τον τίτλο. Που. Θα σου πω κατευθείαν τον τίτλο. Σε έκανε να μείνεις. Ναι, έχω πάει και με άντρα και ήταν και πολύ ωραία. Πάρτε το και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ναι, έχω πάει και με άντρα και ήταν και πολύ ωραία. Πάρτε το και πάμε παρακάτω. Να πάρουμε ακριβώς. Την είδηση. Τον τίτλο, την είδηση, την δήλωση, την εμπειρία μου. Πριν καιρό είχε κάνει στη συνέντευξη που είχε δώσει το Πέτρο Κωστόπουλο περί ψαριού και από ποια πλευρά το ψήνει. Είχε γίνει ένας δώρος. Είχε γίνει. Και όλοι σχολίαζαν αυτό. Από την άλλη, κάποιοι λέγαμε ότι μήπως δεν εννοούσε αυτό, εννοούσε κάτι άλλο. Τώρα το λέει ξεκάθαρα. Αυτό. Το λέει ξεκάθαρα ότι είχε σχέση ερωτική και με άντρα. Του άρεσε και πάμε παρακάτω. Και ήταν πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό όμως που πραγματικά είναι ένα θέμα που ίσως ρίχνει λίγο λάδι στη φωτιά είναι ότι οι συμπολίτες τους στη Στυλίδα θέλουν να το στηρίζουν σε όλα. Δεν το στηρίζουν λοιπόν μόνο με την ψήφο τους, τον στηρίζουν και σεξουαλικά. Δηλαδή, όταν βγήκε και έκανε τη δήλωση στον Πέτρο Κωστόπουλο, ο μπαμπάς του πήγε στο καφενείο, από ό,τι λέει εδώ. Και ακούστε τι λέει. Είχα πάει μάντρε στον Πέτρο Κωστόπουλο, έλεγα τώρα θα γίνει τη Μούρλη. Πάει ο πατέρας μου στο καφενείο και γυρνάει κλαίγοντας. Λέει ο μπαμπάς. Δεν έχει ξαναγίνει. Μιλούσαν όλοι για τις ομοφιλοφιλικές τους εμπειρίες που είχαν στο στρατό. Για να στηρίξουν το δήμαρχό τους. Ήρθε και συνεργείο από το Σταρ και ρωτούσαν στα καφενεία ποια είναι η γνώμη τους. Δεν ξέρετε ότι εμείς στη Στυλίδα ψήνουμε το ψάρι και από τις δύο πλευρές απαντούσαν. Για να με στηρίξουν αυτή οι στυλιδιώτες. Εκεί τα δα όλα, γι' αυτό και τα δίνω όλα για αυτούς. Για τον Γλέτσο το ξέραμε, για τη Στυλίδα δεν το ξέραμε. Λοιπόν, Παναγία μου. Τώρα αυτό δεν είναι ωραίο να λέει όλους τους ανθρώπους εκεί. Και όμως οι στυλιδιώτες τον έχουν στηρίξει. Εδώ λοιπόν μας λέει, θέλετε να το ακούσετε. Ναι, έχω πάει και μάντρα και ήταν και πολύ ωραία. Πάρτε το και πάμε παρακάτω. Βέβαια από την άλλη, θα μπορούσε να έχει τύχει σε πολλούς άντρες και κανείς δεν θα είχε τα κότσια να το πω. Όπως ο Απόστολος Γλέτσος. Σου λέει ο Γλέτσος ως δήμαρχος, ας βγω να το πω. Ποιος άντρας, δεηθοποιός, σεξ σύμπολ, γοητευτικός, ο οποίος είναι ένας παιδιού, ένας κοριτσιού που είναι 17-18 χρονών, αν δεν κάνω. Έχει πει ότι με την κόρη του τα συζητάνε όλα και έχουν μια άψογη σχέση. Για να πει αυτό δημοσίως. Εγώ, παιδιά, τον βρίσκω πάρα πολύ τολμηρό, απλά δεν ξέρω σε μερικές πολύ λεπτές γραμμές. Δηλαδή, το θέμα το έφυξε. Έγινε πάρα πολύ μεγάλος δώρος με τον Απόστολο Γλέτσο όταν είχε κάνει αυτή τη συγκεκριμένη δήλωση. Και είπε και μάλιστα ότι προτάχθηκα, ρε παιδί μου, και να προστατεύσω μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί και να περνάνε δύσκολα. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι επανέρχεται. Α, γι' αυτό το λόγο το είχε πει. Ναι, είχε πει ότι ήθελα να προστατεύσω μια ομάδα. Φαντάζομαι του ομοφυλόφιλου, οι οποίοι πολλές φορές μπορεί και να διστάζουν να μιλήσουν για την προσωπική του ζωή και ήθελα να νιώσουν απελευθερωμένοι. Ναι, αλλά εδώ δεν λέει ότι αυτό, λέει ότι είναι κάτι άλλο. Το είχε πει τότε αυτό. Δεν έχει πει. Λέει ότι πρέπει κάποιοι να μπαίνουν μπροστά σε όλα. Εγώ το έχω από μικρός. Δηλαδή, προασπίζεται κάποιες επιλογές. Το τι κάνει ανθρώπων. Ο καθένας στο κρεβάτι του είναι δική του προσωπική επιλογή και αφορά μόνο εκείνον. Τώρα δεν λέει ο. Φαντάζομαι ότι μιλάει για μια μεμονωμένη εμπειρία που είχε ο Απόστολος Γλέτσος. Δεν λέει ότι το. Πέρα κάνω... από τη μεμονωμένη εμπειρία, δεν σου φαίνεται ότι είναι σαν να το κάνει σημαία και για να απελευθερωθούν και άλλοι άνθρωποι για να μιλήσουν. Μα το έχει πει άρι. Μα το λέει. Εγώ είμαι μπροστά λέει πολλά χρόνια. Θέλουν όλοι να βγαίνουν και να φωνάζουν με τον Ντούκα. Δεν ξέρω αν θέλουν οι ομοφυλόφιλοι να φωνάξουν με τον Ντούκα. Πάντω ο Γλέτσος είναι ο υπερασπιστής του. Δηλαδή και λέει πείτε το κι εσείς γιατί το είπα κι εγώ. Δεν ξέρω αν τον έχρισε κανεί Κώστα. Πάντω ο ίδιο νιώθει την ανάγκη να το κάνει. Δεν θυμάστε, νομίζω ότι το έχει πει για τα παιδιά κυρίω που είναι σε νεαρότερη ηλικία που νιώθουν διαφορετικά. Που δέχονται ενδεχομένως bullying στο σχολείο. Τα έχει πει παιδιά αυτά στο παρελθόν. Το είπε για να μην τους φαίνεται ότι είναι κάτι κακό, κάτι σε εισαγωγικά περίεργο. Άλλο το να λες. Δεν είναι όμως και πήγαινε κάτω. Να προσπαθείς να πεις και να δώσεις ένα παράδειγμα ότι δεν είναι κάτι κακό αυτό. Και άλλο να λες. Και άλλο να λες τα παιδιά, πείτε ότι έχω πάει με άντρα. Σόμψο, είπε πηγαίνετε και κάντε το. Θα τρελαθώ τώρα. Όχι, δεν είπε. Είπε ότι αυτό. Είπε το έχω κάνει και ήταν ωραίο και μ' άρεσε. Αυτό είπε. Για να το να μιλάς για τη σεξουαλική ζωή και για πολύ προσωπικές στιγμές, είτε είσαι. Με όποιες επιλογές ναι, έχεις, γιατί για μένα και να είσαι και δεν σημαίνει ότι δεν είσαι και άντρας. Δηλαδή, σε συμπεριφορές υπάρχουν και οι οποίοι είναι πολύ πιο άντρες από. Ναι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα και με το πώς συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος. Γενικά δεν είναι ωραίο να μιλάς με πολλές λεπτομέρειες, αλλά και πάλι αυτό που λέω εγώ δεν το βρίσκω ότι είναι τόσο. Δηλαδή, αν έβγαινε και να έλεγε, ξέρετε ότι εγώ.
ενώ είμαι γκέι, έχω κάνει αυτές τις επιλογές, οποιοδήποτε, έχω προχωρήσει τη ζωή μου, έχω, για να δώσει αυτό που λέμε το outing που κάνουν και πολλοί ηθοποιοί στο εξωτερικό, είναι άλλο από το να πει μια φορά μου έχει τύχει. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Ακόμα στις μέρες μας, συγγνώμη που το λέμε, αλλά πιστεύω ότι και γι' αυτό εμένει και επανέρχεται. Είναι ταμπού. Και παράλληλα, ακούμε δαμαντίδι. Ναι, ακούμε το μα πού να πάω. Αλλά ακόμα στις μέρες μας είναι ταμπού. Δηλαδή, αυτοί ας πούμε οι συμπατριώτες, του συμπολίτες που βγήκαν και είπαν ότι εγώ στο στρατό είχα ομοφυλοφιλικές εμπειρίες. Δηλαδή, δεν το είπαν στα καλά καθούμενα. Επειδή μας ακούει και τώρα. Καλά, μπορεί να του έχει τύχει. Μπορεί να του έχει τύχει. Δεν έχει τύχει. Απλά θεωρείται ταμπού. Δεν θυμάμαι αν ο Θέμης το είπε ή ο Άρης. Δεν θυμάμαι που λένε ότι πήγε να υποστηρίξει τα παιδιά που κάνουν αυτή. Ναι. Εντάξει, οκ. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να το κάνουμε όντως σημαία αυτό και να θεωρήσουμε ότι είναι. Κάτσε να ολοκληρώσω λίγο. Και ούτε να θεωρήσουμε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να συμβαίνει. Έτσι. Μπορεί να σου τύχει στη ζωή. Δεν είπε ότι πρέπει να συμβαίνει. Σοφία, δεν είπε πρέπει να συμβαίνει. Λέω εμείς, επειδή είπαμε ότι μιλάει εκ μέρους των παιδιών και τους βοηθάει να πενοχοποιηθούν. Είπε αυτό όταν έγινε ο ντόρος πριν δύο χρόνια. Και εγώ απαντάω πάνω σε αυτό. Ναι, ο ίδιος το έχει πει, δεν το λέω εγώ. Έχει πει ότι το έκανα. Δεν είπε ότι μιλάει εκ μέρους, γιατί και αυτό είναι πολύ λεπτή γραμμή. Είπε ότι εγώ προασπίζω με αυτά που έχω κάνει, ώστε τα παιδιά να αισθάνονται ελεύθερα να κάνουν. Όλα είναι δεκτά στην πόρτα του σπιτιού όταν είναι κλειστή. Από εκεί και πέρα το να μιλάς, εντάξει. Υπάρχει και ένα όριο στα πράγματα όταν μας ακούν νέα παιδιά που δεν ξέρουν ακόμα. Συγγνώμη, του βγάζουμε το καπέλο για την ειλικρινιά του και ένας άνθρωπος ο οποίος τις επιλογές του τις βγάζει προς τα έξω. Του βγάζουμε το καπέλο γι' αυτό. Του βγάζουμε το καπέλο γιατί είναι αυθεντικός. Όχι, του βγάζουμε το καπέλο και γιατί είναι αληθινός. Γιατί επειδή όλοι το λέμε. Εγώ δεν νομίζω ότι με τέτοιες δηλώσεις, για να ολοκληρώσω, οποιοδήποτε βοηθάει κάποιον. Δηλαδή το να κάνεις δηλώσεις τόσο προσωπικές, γιατί όλα σχετίζονται. Γιατί αν εσύ παράλληλα με μια τέτοια σχέση είχες και μια σχέση με μια γυναίκα, ή το μετά ή το πριν, έχεις πληγώσει τον άνθρωπο τον άλλον. Πώς μια γυναίκα μπορεί να διαχειριστεί όταν ξέρει ότι ο σύντροφος. Δηλαδή το γύρω-γύρω και οι παράμετροι είναι τόσο πολλές που. Για μένα το πιο σημαντικό είναι δηλαδή, δεν σημαίνει πριν, κάτι. Αυτό που είπες, Φέη, πριν, το ότι άλλο να πει ναι, είμαι ομοφυλόφιλος κτλ. Αυτό ίσως και να βοηθούσε. Αυτό είναι τώρα μια εμπειρία. Αυτό ίσως και να βοηθούσε. Τώρα το ότι έχει πάει με άντρα και τα λοιπά, ποιο να φορά. Παιδιά, μην τα απλοποιείτε όλα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην ζουν στην Αθήνα και να ζουν σε άλλες περιοχές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάθε μέρα πρόβλημα με την ταυτότητά τους. Και νομίζω ότι σε αυτό. Όχι, δεν μιλάμε για ταυτότητα. Να σου πω για την επιλογή. Μην το πούμε για την ταυτότητα. Ο Γκλέτσος έχει πάει με άντρα. Δηλώνει ομοφυλόφιλο. Μην το πούμε για την ταυτότητα. Α πούμε στην επιλογή. Δηλώνει ομοφυλόφιλο. Όχι. Δεν είναι ομοφυλόφιλο. Είναι πολύ διαφορετικό όμως να ζήσει σε μια επαρχιακή πόλη, μικρή κλειστή κοινωνία και να ακούς τον Απόστολο Γκλέτσο να μιλάει έτσι, νιώθεις ότι αυτό που μπορεί να σου συμβαίνει και να μην ξέρεις ακόμα να το ταυτοποιήσεις. Εγώ επειδή ζω στην επαρχία και εδώ στην Αθήνα από αυτό που είπε ο Γκλέτσος. Πλάκα μου κάνει. Ναι, μα, δηλαδή σου είπε κανείς ότι οι άνθρωποι που είναι στην επαρχία συγγνώμη. Δεν έχουν την ίδια παιδεία, την ίδια κρίση. Δεν λέω αυτό. Από ότι έχει κάποιος που είναι στην Αθήνα. Στην επαρχία υπάρχουν ταμπού. Όχι, οι κοινωνίες είναι ταμπούς. Ταμπού υπάρχουν και στην επαρχία και στην Αθήνα. Όλα είναι θέμα κρίσης και σε πληροφορία ότι οι άνθρωποι στην επαρχία έχουν καλύτερη κρίση και μεγαλύτερη διάβγεια. Δεν είναι τις ίδιες προσλαμβάνουσες οι άνθρωποι που ζουν σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Γιατί είναι πολύ πιο κλειστές κοινωνίες. Είναι θέμα κρίσης και μπορεί η λογική να μην είναι και τόσο μολυσμένη σε εισαγωγικά. Μην με τρελαίνεις, επειδή εσύ μπορεί να έχεις ανοιχτό ορίζοντα. Σκέψου μια πολύ μικρή επαρχιακή πόλη, μια κομμόπολη. Ναι. Σκέψου μια μικρή κομμόπολη λοιπόν, που ένα παιδί μπορεί να μην έχει τη συμπεριφορά που έχουν τα άλλα αγόρια. Ένα κορίτσι μπορεί να μην έχει τη συμπεριφορά που έχουν τα άλλα αγόρια. Αν μου δεν θα βοηθηθεί πάντως από μια συνέντευξη που έδωσε ο Απόστολος Γκλέτσος. Συμφωνώ σε αυτό που νιώσει ότι δεν είναι μόνο αλλά δεν θα νιώσει τίποτα. Θα νιώσει όμως ότι δεν είναι αυτό μόνο που νιώσει. Αν διαβάσετε τις έρευνες, επειδή τώρα αυτό το επαρχία έχει γίνει πολύ καραμέλα, τα παιδιά που περνάνε σε πανεπιστήμια. Και χωρίς να έχουν πάει στα καλύτερα ιδιωτικά, είναι παιδιά από την επαρχία και τα παιδιά, άμα κάνεις έρευνες, ποιος διαβάζει βιβλία, ποιος είναι οι άνθρωποι από την επαρχία. Δεν έχει σχέση η κουλτούρα. Άρα γιατί εσύ μου τη φέρνεις. Δεν λέμε ότι είναι αμόρφωτη. Γιατί η κρίση έχει να κάνει έχει με όλο αυτό. Έχει σχέση η κλειστή κοινωνία. Για τη σεξουαλική του απόλυση εγώ μιλάω, για την ομοφυλοφιλία. Για τη κλειστή κοινωνία, το οποίο ισχύει. Λέω για το πόσο θα επηρεαστεί από μια συνέντευξη που έχει δώσει ο Χι Γκλέτσος και αν επηρεάσει αυτό ένα παιδί. Όχι δεν τον επηρεάσει. Αν αυτό το παιδί είναι. Παιδιά, μπερδεύεστε. Ο Γκλέτσος δεν είπε ότι είναι ομοφυλόφιλος. Είπε ότι έχει πάει με άντρα. Ποιο να βοηθήσει αυτό το πράγμα. Πέρασε καλά ένα βράδυ. Άλλη βέντα τώρα αυτή. Πέρασε καλά σου λέει. Ένα παιδί που μπορεί να μεγαλώνει. Ένα παιδί που αισθάνεται ομοφυλόφιλος σου λέει «Α, μπορεί να πάω με έναν άντρα, αλλά επειδή ο Γκλέτσος πάει και με γυναίκες, σας πάω και με γυναίκες και να το κάνουμε όλο μαζί». Δεν λέω αυτό. Όχι, λέω ότι ένα παιδί που μεγαλώνει και είναι σε μια πολύ κλειστή κοινωνία μπορεί ξαφνικά να νιώσει ότι θα γελάσει με τον Γκλέτσο. Το παιδί τώρα που μας βλέπει.
βλέπει, αν μας βλέπει ενώ του λυκείνει. Παιδιά, μην παίρνετε ως παράδειγμα τον εαυτό σας. Υπάρχουν πάρα πολύ κλειστές κοινωνίες που βλέπουν τον κόσμο να μιλάει. Παιδί που έχουν τον Γλέτσο τόσο ή εμένα ή τη σκορδάει τον Καβατζίκη τόσο. Όχι, να σου πω κάτι. Έχουν κρίση και δεν επηρεάζονται. Απλώς τα παρακολουθούν σαν παρατηρητές. Γιατί οι άνθρωποι λοιπόν εδώ κάποια στιγμή όταν μίλησε ο Απόστολος Γλέτσος βγήκαν και άλλοι άνθρωποι και μίλησαν στο καφενείο και έλεγαν τις εμπειρίες τους ο καθένας. Γιατί δεν έχουν κάνει μέχρι τώρα. Δεν είναι όλη στη λίδα, μια χαρά. Δεν ξέρω τι κάνει όλη στη λίδα. Καλά κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Αλλά παιδιά, βγήκαν και έλεγαν τις εμπειρίες τους.